Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία για σήμερα, 8ο κεφάλαιο της 5ης ενότητας και θα μιλήσουμε για τη γερμανική επίθεση και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το μάθημα μας σήμερα θα το χωρίσουμε σε 4 ερωτήσεις και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά και να τα καταλάβουμε όλα τέλεια. Πάμε να τις δούμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι ήταν αυτό που άλλαξε τα σχέδια των Γερμανών? Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει ότι οι Έλληνες είχαν καταφέρει να νικήσουν τους Ιταλούς στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αυτό άλλαξε τα σχέδια των Γερμανών, οι οποίοι ήθελαν να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν έχοντας ανοιχτά μέτωπα στα Βαλκάνια. Να σημειώσουμε ότι στην περίοδο αυτή είχαν ήδη κατακτήσει και τη Γαλλία. Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση, πώς ξεκίνησε η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1941. Οι Γερμανοί κάνουν συμφωνία με τους Βούλγαρους και περνούν ανενόχλητοι το έδαφος τους. Η Ελλάδα τώρα, βλέποντας τις κινήσεις αυτές, τάσεται και επίσημα στο πλευρό των συμμάχων. Τον Απρίλιο του 1941, λοιπόν, τα γερμανικά αεροπλάνα ξεκινούν τους βομβαρδισμούς και παράλληλα τα στρατεύματά τους χτυπούν τα ελληνικά οχυρά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στη συνέχεια προχωρούν προς την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ερώτηση νούμερο 3. Πότε έπεσε η Ελλάδα στα χέρια των Γερμανών? Παρά τη γενναία τους αντίσταση, οι Έλληνες δεν κατάφεραν να αποκρούσουν τις γερμανικές δυνάμεις. Έτσι, οι Γερμανοί στις 9 Απριλίου του 1941 καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, στις 27 Απριλίου την Αθήνα και μέχρι το τέλος Απριλίου όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση τότε αποσύρθηκε στην Κρήτη. Η Κρήτη έπεσε στα χέρια των κατακτητών τον επόμενο μήνα, έπειτα από σκληρές μάχες που κράτησαν 10 μέρες και έφεραν πολλές απώλειες στα γερμανικά στρατεύματα. Περνάμε στην τέταρτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα. Πότε τερματίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίζεται το 1945 με νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Οι συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν τραγικές, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Τα χειρότερα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το ολοκαύτωμα των Εβραίων και οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν από τους Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και η ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι της Ιαπωνίας από τους Αμερικανούς. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.